Σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν ήσασταν αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, δεν είχε βγει μια επιτροπή στην οποία ήσασταν κι εσείς για να βρείτε το χώρο για να προχωρήσουμε στην ανέγερση ενός δικαστικού μεγαρού? Ναι, έτσι είχε γίνει. Με αφορμή τη συζήτηση που γινόταν τότε και τη μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, είχαμε ξεκινήσει ήδη από το 2012 μια δουλειά απολύτως επικεντρωμένη στο δικαστικό μέγαρο. Υπήρχε καταρχάς μια έκθεση από την Πολεοδομία, η οποία τέλος πάντων έβγαζε το υφιστάμενο κτίριο, αυτό που ξέρουμε όλοι και είναι ορατό στους πάντες δια γυμνού οφθαλμού, ότι είναι ένα κτίριο τελείως ακατάλληλο με σοβαρές πολεοδομικές, με σοβαρά πολεοδομικά θέματα. Και στη συνέχεια, με πολύ μεγάλη ζήμωση με τους υπηρεσιακούς της Θέμης ΑΕ, δηλαδή της εταιρείας στην οποία κατασκευαστική, την κατασκευή τέτοιων κτίριων, τους είχαμε φέρει εδώ πέρα, τους είχαμε πιέσει, είχαμε κάνει μια ολόκληρη ζήμωση, είχαμε καταλήξει για λόγους και διαφάνειας αλλά και καλύτερης επεξεργασίας στη συγκρότηση μιας επιτροπής με πρόταση τότε του Προέδρου του ΤΕΕ. Σας θυμίζω ότι μέχρι τότε οι φορείς της πόλης ήταν απόλυτα μοιρασμένοι. Δεν υπήρχε ποτέ συμφωνία για το δικαστικό μέγαρο. Άλλα έλεγε το ΤΕΕ, άλλα έλεγε οι δικηγόροι. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαφωνία. Καθίσαμε, ακολουθήσαμε με απόλυτα πολεοδομικούς όρους το παράδειγμα της Καβάλας, που είχε παρόμοιο πρόβλημα. Επιλέξαμε συγκεκριμένα πολεοδομικά κριτήρια, τα βαθμολογήσαμε. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχε η σημερινή πρόεδρος του ΤΕΕ, συμμετείχε ο καθηγητής πολεοδομίας και χωροταξίας ο κ. Λαλίνης, υπηρεσιακός παράγοντας της πολεοδομίας και εγώ προσωπικά. Ναι. Εξετάσαμε όλες τις πιθανές και απίθανες λύσεις. Το υφιστάμενο κτίριο, τη λύση ταχυδρόμου, το διάφορα οικόπεδα του Δήμου. Υπήρχαν δηλαδή στο τραπέζι γύρω στις 10-12 προτάσεις. Και καταλήξατε πού? Και καταλήξαμε ότι το καταλληλότερο οικόπεδο προκειμένου να έχουμε ένα νέο... Καταλήξαμε καταρχάς ότι το υφιστάμενο κτίριο δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Ας μην ξεχνάμε, ανοίγω μια παρένθεση κύριε Καρκλήδη, να σας πω ότι μιλάμε για ένα κτίριο που πολλοί κόσμος έτσι το παραβλέπει διατηρηταίο, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε καρφί, δεν μπορεί να καρφώσει. Έτσι. Έτσι. Και καταλήξαμε ότι το καταλληλότερο τέλος πάντων οικόπεδο είναι το οικόπεδο της στέγης ανηλίκων στη Νέα Ιωνία, πίσω από το, από το πρώην πολυκλαδικό λύκειο που λέμε. Ναι. Ένα αυτό, το οποίο συγγνώμη, το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ναι, αυτό μπήκε στο σχέδιο πόλης. Ως χώρος, ως χώρος. Αυτό είχε μπει τότε στην μελέτη, στη δικιά μας, στην πρόταση τη δικιά μας. Ναι, στο σχέδιο πόλης αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω. Παρακαλώ. Είναι ότι είχαμε φέρει και είχαμε αποσπάσει και τη συνένεση των υπηρεσιακών παραγόντων τότε της Θέμης. Δεν γινόταν κάτι ερήμην, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα στελέχη του Υπουργείου που θα έρθουν να αξιολογήσουν αυτές τις προτάσεις να είναι γνώστες. Το θεωρούσαμε πολύ βασικό και έτσι προχωρήσαμε. Οι άνθρωποι τότε της Θέμης, ο προϊστάμενος τότε της Εθνικής Υπηρεσίας, μας είχε δώσει το πράσινο φως. Οι ίδιοι άνθρωποι της Θέμης τότε μας είχαν πει ότι, παιδιά, μην κοιτάτε μόνο ένα οικόπεδο για ένα κτίριο με βάση τα τετραγωνικά ενός νέου δικαστικού μεγάλου, αλλά θα κοιτάτε ένα οικόπεδο το οποίο να χωράει και συνοδευτικές χρήσεις, προκειμένου να είναι ελκυστικό για κάποιον ιδιώτη επενδυτή που θα έρθει να το κατασκευάσει. Δηλαδή να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο και δίπλα να γίνει ένα κτίριο με γραφεία, καταστήματα και τέτοιες χρήσεις, έτσι ώστε, δεδομένου ότι μια που λέμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, αν ποτέ έτσι υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα ή επενδυτές που τυχόν ενδιαφερθούν, να τους το κάνουν ελκυστικό. Και τελικά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή την πρόταση την είχε αποδεχθεί και ο σημερινός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και προς μεγάλη έκπληξη πάρα πολλών από εμάς βρισκόμαστε στο σημερινό πισωγύρισμα. Τώρα πριν από λίγο που έβγαλα τον κύριο Γαϊτάνη μου είπε ότι η θέση του είναι νέο δικαστικό μέγαρο. Ναι, αλλά η θέση όμως αυτή δεν μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ξεκινάμε για μεσοβέζικες λύσεις να βρούμε λύση. Τι λύση να βρούμε? Τη λύση η πόλη την έχει βρει. Είναι αυτή που μου λέτε τώρα. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί σε αυτή την πρόταση είχαν συμφωνήσει το ΤΕΕ, το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος, είχαμε συμφωνήσει. Τι συζητάμε τώρα, κύριε Μόσχο, τι συζητάμε πάλι? Σήμερα
Εγώ θεωρώ ότι ο Λάζαρος ο Γαϊτάνης, ο πρόεδρος, έχει παγιδευτεί άσχημα. Έχει παγιδευτεί. Εν γνώση του βέβαια, έτσι, δεν έγινε τίποτε εν άγνοιά του. Και η σημερινή απάντηση από τον Υπουργό είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Η πόλη είχε αποφασίσει, είχε βρεθεί με τον πλέον ενδεδειγμένο και επιστημονικά άρτιο τρόπο που είναι κατάλληλο να πάει, και αντί να πάμε σε έναν Υπουργό να διεκδικήσουμε, αν μη τι άλλο, μια απόφαση να χωροθετηθεί εκεί πέρα ένα δικαστικό μέγαρο, και όποτε βρούμε τα χρήματα έχει καλώς, αλλά να έχουμε κάτι αυτό, να έχουμε κάτι στα χέρια μας, πηγαίνουμε και συζητάμε. Δηλαδή αυτό που διάβασα σήμερα και εγώ στις εφημερίδες, ότι συγκροτήθηκε επιτροπή για να ψάξει κοινοτικά κονδύλια. Πραγματικά, εγώ θεωρώ. Και πού θα πάνε, μα δεν λέει πού. Πολίτες, αλλά και πολύ περισσότερο. Κύριε Μοσχό, αυτά τα κοινοτικά κονδύλια που ψάχνουν να βρουν, τι ύψους θα είναι και για ποιο λόγο θα τα δώσουν. Μα δεν το λένε. Δεν είναι δουλειά επιτροπής από τον πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου. Η πόλη έχει αποφασίσει. Αυτό είναι το θέμα. Να ψάχνει κοινοτικά κονδύλια, αν είναι δυνατόν. Ναι, η πόλη έχει αποφασίσει. Αυτή είναι η απόφαση της πόλης. Και το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συζήτηση που έγινε κάτω στην Αθήνα, δεν είχαμε την άποψη από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε μια άποψη ο κ. Μπουκώρος, αλλά όμως δεν ήταν εκεί ούτε το ΤΕΕ, ούτε ο Δήμος Βόλου. Ποιοι αποφασίζουνε για το πώς θα χωρητηθεί η πόλη του Βόλου? Ποιοι αποφασίζουνε σε αυτόν τον τόπο? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πολιτικό, έτσι. Αυτό, ναι, είναι ένα ερώτημα. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες για τη συνάντηση δεν μπορώ να ξέρω. Τις έχω εγώ. Το ραντεβού το ζήτησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιος είχε την πρωτοβουλία, ποιοι θα παρήσαν το και ποιοι όχι, αυτό δεν μπορώ να πω. Καλά, αυτό είναι θέμα άλλο. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ως. Το κρίσιμο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο με ευθύνη του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, με απόλυτη ευθύνη δικιά του, υπάρχει ένα μεγάλο πισωγύρισμα στο θέμα αυτό. Ναι. Όταν όλες οι άλλες πόλεις τα τελευταία χρόνια, ας επισκεφθεί οποιοδήποτε, τον παρακαλώ, τον προκαλώ να μπει στην ιστοσελίδα της Θέμης, της κατασκευαστική, όταν όλες οι άλλες πόλεις, μικρομεσαίες, μεσαίες, μικρές, έχουν αποκτήσει σύγχρονα δικαστήρια, σύγχρονα κτίρια, στα οποία μπορεί να γίνεται η δουλειά. Εμείς εδώ πέρα ακόμη συζητάμε για τα αυτονόητα και συζητάμε λύσεις αστείες, όπως το κτίριο του ταχυδρόμου. Ένα κτίριο με φοβερά προβλήματα, τα οποία όταν τα είχαν επισκεφθεί εδώ πέρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Θέμης, μας λέγανε ότι αυτό το κτίριο ούτε για αρχείο δεν κάνει. Ας πούμε, πώς θα μπει άνθρωπος εδώ μέσα. Εμείς ακόμη συζητάμε τέτοιες λύσεις. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.